Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και απόψε μαζί σας και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Μιχάλη Κουφόπουλο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων και φυσικά τον Δία, τον Θεό των σκύλων, θα καταλάβετε μόλις τον δείτε γιατί τον αποκαλώ έτσι. Επίσης τον γιο του. Το γιο του. Το γιο του, τον Απόλλωνα, ο οποίος είναι 2 μηνών, μου είπες, ούτε δύο. Είναι 45 ημερών. Να και ο Δίας, λοιπόν, το βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Ο Δίας είναι. Ο Δίας είναι 5,5 ετών. Και τι ράτσα είναι? Είναι επιμενικός κεντρικής Ασίας. Είναι από τη, μια φυλή που κατάγεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη, Ρωσία κατά κανόνα και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Είναι επιμενικός, όπως το λέει και η φυλή του, επιμενικός κεντρικής Ασίας. Ζει σε διάφορα κλίματα, κατά βάση πολύ κρύα κλίματα, ανθεκτικά ζώα, έως και τους μείον 30, μείον 40. Φυλάτουν τα κοπάδια, συνήθως πρόβατα από λύκους και αρκούδες. Γι' αυτό προφανώς έχουν και αυτό το μέγεθος. Γι' αυτό έχουν και αυτό το μέγεθος, ακριβώς. Θεωρείται μία από τις αρχαιότερες φυλές, από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν, περίπου στις 4.000 χρόνια, και διατηρεί αυτή τη μορφή. Αυτό σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί μέσα σε όλες αυτές τις χιλιετίες ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά για τη χρήση την οποία έχουν αυτά τα ζώα. Και υποθέτω ότι θα είναι και αρκετά ανεξάρτητο σαν χαρακτήρας. Είναι ανεξάρτητο, είναι αυτόνομο, είναι ανεξάρτητο, είναι απαραίτητο αυτό για να ζήσει εκεί. Παίρνει πρωτοβουλίες, δεν είναι υπενεργητικός, δεν το επιτρέπουν τα κλίματα που ζουν. Η κατανάλωση, η σπατάλη ενέργειας είναι απαγορευμένη στους μείον 30 και μείον 40 τέλος πάντων. Είναι ήρεμα ζώα, πολύ εκρηκτικά. Ξέρεις, επειδή είπες αυτό τώρα, θέλω να δείξουμε τη φωτογραφία. Δεν ξέρω, Νίκο, αν μπορείς να τη βρεις μέσα στο γενικό χαμό φωτογραφιών που σου έχω στείλει, που είναι ο Δίας μέσα σε ένα γυαλοπολείο. Και το λέω αυτό. Ναι, μόλις το βρει ο Νίκος θα μας το ρίξει. Γιατί για το μέγεθός του, έτσι, το μέγεθός του καταρχάς. Τι αγάπη μου, εσύ, τι. Το έχουμε, για δείξε μας τη φωτογραφία. Να το εδώ. Ξέρεις, μου έχει κάνει εντύπωση γιατί κινείται σαν έλουρος εκεί. Ναι. Και θα μου πεις ένα stop καρέ, ας πούμε. Δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Κινήθηκε όμως στην πραγματικότητα έτσι, μέσα στο γυαλοπολείο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι κινήθηκε έτσι, με πράγματα κάτω, με διάφορα σκεύη, δώρα. Δεν άγγιξε τίποτα, δεν πείραξε τίποτα. Δεν είναι τάβρο σε γυαλοπολείο, είναι κύριο σε γυαλοπολείο. Ακριβώς. Οι Ρώσοι τα αποκαλούν οι πρίγκιπες της στέπας. Ίσως λόγω συμπεριφοράς και όχι λόγω μεγέθους. Mm. Πάντως είναι 65 κιλά, μου είπες. Είναι γύρω στα 65 κιλά. Δεν θεωρείται, η φυλή έχει ένα κάτω όριο. Για τα αρσενικά είναι γύρω στα 50-55 κιλά. Προς τα πάνω δεν έχει, σε αντίθεση με τις περισσότερες φυλές. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Υπάρχουν ποιμενικοί κεντρικής Ασίας που έχουν ξεπεράσει και τα 120 κιλά. Δηλαδή φαντάσου, αν μιλάμε τώρα ότι ο Δίας είναι 65 κιλά, ναι. Μιλάμε για το διπλό. Είναι 77 πόντους ακρόμιο. Υπάρχουν καταγεγραμμένα μέχρι, αν δεν απατώ, με 93-94 πόντους. Τι αγάπη ακρόμιο. Μου εσύ, τι καρδούλα μου. Εντάξει, αυτός είναι μωρό ακόμα τώρα. Αυτός είναι μωρό, είναι ήδη 12-13 κιλά. Προμηνύεται να γίνει αρκετά μεγαλύτερος από τον. 12-13 είναι ο κούταβος που έχω εγώ που είναι 6 μηνών τώρα. Ναι. Δηλαδή φαντάσου. Τον υπολογίζουμε γύρω στα 80 τον μπέμπι. Θεός. Αν πάρει από τους προγόνους, από αρκετούς προγόνους, γιατί τους ξέρουμε πολλές γενναίες πίσω από το Δία, δεν είναι καθόλου απίθανο να ξεπεράσει ίσως και τα 80. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί το έχουμε συζητήσει με αρκετούς εκτροφείς που έχουμε φέρει εδώ για να παρουσιάσουμε κάποιες φυλές. Mm-hmm. Έτσι, να γνωρίζεις το γενεαλογικό δέντρο, ας πούμε, του κάθε σκύλου όσο μπορείς. Κοίταξε, η άποψή μου περί καθαρόαιμου είναι αυτή ακριβώς. Αν επιλέξεις να πάρεις καθαρόαιμου και όχι κάποιο ημίαιμο σκυλάκι από οπουδήποτε τέλος πάντων, ο μόνος λόγος για να το κάνεις αυτό είναι γιατί έχεις δει τα χαρακτηριστικά της όποιας φυλής επιλέξεις και όχι μόνο την εμφάνιση, κάτι που δυστυχώς παρατηρείται πολύ συχνά
Το είδα, είναι ωραίο, λευκό, μεγάλο, μικρό, μου αρέσει, θα πάρω δύο. Όπα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δηλαδή, όταν είδα αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Έτσι. Εδώ είμαστε... Θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο από μια άποψη, αλλά από την άλλη είναι εντυπωσιακό. Έτσι. Είμαστε το 1990 περίπου. Είναι δύο αγαπημένα ζώα. Δεν ξεκίνησα με αυτά. Ξεκίνησα με γερμανικούς πημενικούς, μετά ντόπερμαν. Θα είναι βελγικά. Και ή... αυτό είναι βέλγικο, yeah. Βέλγικος πημενικός, γκρένενταλ συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος κυκλοφορούσε, έκανε μέχρι 60-70 χιλιόμετρα διαδρομή. Εδώ είναι διακοπές σημειωτέων και εδώ είναι η πρώτη έκθεση του κοινολογικού ομίλου Ελλάδας. Ή η πρώτη ή η δεύτερη. Με, τα... με πλούσιο μαλλί τότε, όχι ότι τώρα δεν έχεις. Ναι, με πλούσιο. Εδώ είναι λιγότερο πλούσιο ναι, και ναι. Άλλο χρώμα. Περνάνε τα χρόνια δυστυχώς. Και αυτό είναι εντάξει. Εδώ είναι ο Δίας. Εδώ είναι ο Δίας, λοιπόν, ο οποίος ύπταται, δεν είναι φωτομοντάζ. Ναι. Όταν νομίζω ότι το έχουμε και σε βίντεο αργότερα να το δείξουμε. Εντάξει, δεν είναι φωτομοντάζ, είναι αυτό που λέγαμε περί εκρηκτικότητας. Εδώ είναι φίλοι με ιδίας φιλής ζώα. Ο μεγαλύτερος ηλικιακά είναι ο Δίας εδώ, τον οποίο κρατάω εγώ. Mm. Και είναι... ο μικρότερος σε μέγεθος. Ναι. Τα διπλανά του σήμερα είναι γύρω στα 80 κιλά και 82 πόντους. Και εδώ? Εδώ είναι μια πρόσφατη δραστηριότητα του Δία. Έλαβε μέρος ακριβώς σε αυτό, στη 10η εντολή του Πάνου Κοκκινόπουλου και της μέρης της Βουδούρη. Συγκεκριμένως στο επεισόδιο που λεγόταν Θηρίο, ήταν το δεύτερο κατά σειρά. Με τους ανθρώπους η γνωριμία προέκυψε από κάποιους κοινούς γνωστούς. Μου προτάθηκε να δείξω τα διαθέσιμα δικά μας και τι θα προτείναμε να λάβει μέρος. Το Δία, για να πω την αλήθεια, δεν τον έδειξα. Τον είδαν όμως μόνοι τους, γιατί τον είχα φωτογραφία στο... στην εμφάνεια εργασίας του ΛΑΠ. Το Δία τον είδαν μόνοι τους, εσένα θα βλέπουμε σε λίγο, γιατί είχε κρύψει ολόκληρο. Τον επέλεξαν επειδή είναι εκπαιδευμένος για συγκεκριμένα πράγματα. Τα πάει πάρα πολύ καλά με τα παιδιά, γενικά με την οικογένεια, αλλά έχει μια ιδιαίτερη σχέση με παιδιά και γυναίκες. Και αυτό με έκανε να εκμεταλλευτώ αυτά του τα προσόντα. Ήθελα λίγο να διαβάσω σενάριο. Όπως και να έχει, φτάσαμε να παίξει σε αυτή τη σειρά, σε αυτό το επεισόδιο της σειράς. Ήταν μια καλή εμπειρία για όλους μας. Θα τα πούμε. Αν έχουμε, Νίκο, να δούμε το σχετικό βιντεάκι. Το έχουμε. Πάμε να δούμε το σχετικό βιντεάκι. Περίεργο. Αυτός ο σκύλος δεν γουστάρει κανένα. Πέτρο. Άμα θες να την κάνεις, όλα τα περάσματα και η Βουλγαρία δικά μας είναι, ρε. Μόνο θες και σε δύο χρήσεις όπως μάζεψε ό,τι είναι και χαιρετά άμα έχεις κανένα να χαιρετήσεις. Έχω. Όχι να χαιρετήσω. Να πάρω μαζί μου. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Ξεχάσεις ποιος είμαι. Σιγά μη σε ξέχασα, πες. Καλώς είσαι, ρε.
Καλώς είσαι. Θα έρθεις μαζί μου τώρα. Θα πάμε κάπου και θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο στο οποίο συμμετείχε, πρωταγωνίστησε θα έλεγα εγώ ο Δίας. Είναι η 10η εντολή του κύριου Κοκκινόπουλου. Εξαιρετική σειρά, δεν χρειάζεται τώρα χρόνια να την εκθιάσω εγώ. Χρόνια, έτσι, ξέρεις τι μου θυμίζει, όχι φυσικά στο είδος, αλλά στην ποιότητα. Είναι σαν τις παλιές ελληνικές ταινίες που τις βλέπουμε συνέχεια και συνέχεια. Όσα επεισόδια και να δεις. Δεν το βαριέσαι. Ή του Κόκκινου Κύκλου ή της 10ης εντολής, έτσι, τα βλέπεις συνέχεια. Και κάθε φορά βλέπεις και άλλα πράγματα που δεν τα έχεις δει ενδεχομένως στο προηγούμενο. Όντως. Λοιπόν, πόσο δύσκολο ήταν να συνεργαστεί, γιατί μπορεί για κάποιους οι σκηνές που είδαμε να μην ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Αλλά πίσω από το μονταρισμένο, ας πούμε, ναι, και το τι ζητάς να κάνει από τον σκύλο, έτσι κρύβεται προφανώς και αρκετή δουλειά. Να πούμε ότι συνολικά αναφέρεται ο Δίας γύρω στα 14 με 15 λεπτά κατά τη διάρκεια των 50 περίπου λεπτών. Τι θες, αγάπη μου, είσαι ανησυχός. Θες να σε πάρουνε? Ναι. Του συνόλου. Τον αφήσω 100. Από όλο. Έλα, εντάξει. Μπράβο. Από δωράκια, εντάξει, δεν τα χτυπήσαμε. Όχι, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, και σαν σκηνές έχει γύρω στα περίπου 8 λεπτά. Και για αυτά τα περίπου 8 λεπτά που φαίνεται στο έργο, μας πήρε 4 μέρες. Κάθε σκηνή ήταν περίπου ήταν από 12 μέχρι 14 ώρες γυρισμάτων. Είχε πολλαπλούς βαθμούς δυσκολίας. Πρώτον, γιατί ήταν ο καιρός δύσκολος. Ήταν τέλος Σεπτέμβρη, καλοκαίρι, με ένα ζώο που χαίρεται να ζει στα χιόνια. Ναι, όταν είναι ζεστός ο καιρός. Πρώτο, δυσκολότερο αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι φυσικά δεν το είχε ξανακάνει. Ζητήσαμε καινούργια πράγματα από το Δία. Κάποια τα γνώριζε. Το να καθίσει στο αυτοκίνητο. Αυτό να κάνει για μια βόλτα. Μην αγχώνεσαι. Δεν είμαστε. Η οποία να πούμε. Μην φάει καμιά κάμερα. Όχι. Η οποία να πούμε ότι φαίνεται στο αυτοκίνητο γύρω στο μισό ένα λεπτό, όπω φαίνεται. Μας πήρε 40 λεπτά, 45 για να την γυρίσουμε δύο φορές. Αλλά είχε καινούργια πράγματα. Π.χ. να παίξει με ένα μπαλάκι. Το ζήταγε το σενάριο. Ο συγκεκριμένος δεν παίζει με μπαλάκια. Εκεί αυτοσχεδιάσαμε. Εγώ και η κόρη μου βρήκαμε κάποιο τρόπο. Δεν βάλαμε μπαλάκι, βάλαμε ένα αλουμινόχαρτο. Φάνηκε σαν μπαλάκι. Το κάναμε. Πήγε πάρα πολύ καλά με τον κόσμο και τα παιδιά. Βοήθησε πάρα πολύ όλη η ομάδα, γιατί δεν είναι ατομική δουλειά. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τα ζώα. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι. Οι γνώστες ή να ξέρουν πώς να φερθούν. Ξέρεις, γιατί αυτό που είδαμε και μου το έχεις πει δηλαδή, ότι χτύπησαν τα χέρια τους, έδωσαν τα χέρια πάνω από το σκύλο. Ναι. Για κάποιον μπορεί να φαίνεται απλό. Έτσι, αλλά για κάποιον σκύλο που έχει εκπαιδευτεί προφανώς για φύλαξη. Ή σωματοφυλακή. Αυτό, μπράβο. Θέλει μια κάποια προσοχή. Ο πρωταγωνιστής, ο Όμηρος ο Πουλάκης, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα υπόλοιπα παιδιά, να μην τους αναφέρουμε τώρα, είναι όλοι αξιόλογοι. Με τον Όμηρο που είχε πολύ περισσότερη επαφή ο Δίας, κάναμε αρκετή δουλίτσα πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, ώστε να γνωριστούν. Για μένα θα μπορούσα εύκολα να τον χαρακτηρίσω τον ιδανικό ιδιοκτήτη, με την έννοια ότι καταλάβαινε επακριβώς τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να το κάνει. Κάτι που επίσης βοήθησε πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Και η σχέση που ανέπτυξαν εν τέλει μας βοήθησε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να δυσκολευτούμε, χωρίς να αντιμετωπίσουμε απρόοπτα και όλα αυτά. Η σκηνή που τον σκύβει και τον αγκαλιάζει, για κάποιους που ξέρουν το Δία να κάνει άλλα πράγματα, ήταν έως ανατρεπτική ή με μεγάλο ρίσκο.
Εγώ ότι θέλω να ρίξετε μερικές, συγγνώμη, Μιχάλη, θέλω να ρίξετε μερικές φωτογραφίες από τη σειρά. Νομίζω έχεις. Κάνω εγώ διακοπές τώρα, μην αγχώνεσαι. Συνεννοούμαστε, δεν τα λέμε. Εντάξει, γελάω που βλέπω το μικρό, είναι φοβερός. Το μικρό θα είναι μικρό για λίγο ακόμα. Εντάξει, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Είναι αυτό που σου είπα, ότι κάποιος που δεν γνωρίζει μπορεί να νομίζει ότι κάποιες κινήσεις, κάποιες σκηνές είναι απλό να γίνει. Ναι, φαίνεται πολύ απλό, αλλά δεν είναι ακριβώς. Αλλά δεν είναι. Ας πούμε, το να πάει να αγκαλιάσει ένα τρίτο σκύλο από το κεφάλι, ναι, όταν θα δούμε αργότερα γιατί πράγματα είναι εκπαιδευμένος επίσης να κάνει, δεν είναι ότι πιο ασφαλές. Αυτή τη σκηνή την παίξαμε πριν, του τη δείξαμε αλλού, με άλλο τρόπο, έτσι όπως έπρεπε. Βολεύει πάντως όλο. Βολεύει, είναι. Τραπέζι κιόλας. Και του βάζει και ιδέες. Τώρα θα κάτσει και πάνω. Ναι, μπράβο, μια χαρά. Μια χαρά θα τα πάτε. Τα πάτε ήδη. Δηλαδή. Να βλέπουμε φωτογραφίες, ναι, σχετικά. Μια χαρά. Να, εδώ είναι με τον... Εδώ είναι η σκηνή με τον πυροβολισμό. Αυτό είναι η σκηνή με τον πυροβολισμό. Εδώ τα παιδιά που έχουν αναλάβει την όλη σειρά έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δία Σκιούντα. Σκιούντα. Άστο, να μην αγχώνεσαι. Πού θα πάει. Εδώ θα είναι. Θα κάτσει από πίσω. Εντάξει, πάντως είναι, είναι τεράστιος, εντάξει, δεν είναι. Είναι τεράστιος, αυτό μας δυσκόλεψε λίγο γιατί τα παιδιά, ο κόσμος δεν είχε δει, δεν έχει πολλοί κόσμος εύκολα εμπειρία με τόσο μεγάλο ζώο και όλοι ήθελαν να τον χαϊδέψουν, να του μιλήσουν, κάτι που τον αποσυντόνιζε λίγο και έπρεπε να τους πεις με ωραίο τρόπο ότι πρέπει να περιμένουμε και λίγο, να κάνουμε και τη δουλειά που έχουμε έρθει να κάνουμε. Και μετά, γιατί είναι ένα ζώο που πραγματικά του αρέσει να έχει επικοινωνία και επαφή. Πιο δύσκολη σκηνή άνθρωπο. Ήταν αυτή που ήταν εξαπλωμένος κάτω. Όχι. Όχι. Δεν ήταν αυτή η πιο δύσκολη. Ναι, για μένα φαντάζομαι θα ήταν αυτή. Αυτό η λέω. Πιο δύσκολη... Για κάποιον που σκέφτεται όπως όχι. Αυτό. Και όμως αυτή ήταν αρκετά εύκολη γιατί ήταν μια εντολή να μείνει. Κάτι το οποίο είναι αρκετά εύκολο. Η πιο δύσκολη για το Δία ήταν... Απολωνά. Έλα εδώ. Έλα. Έλα εδώ. Έλα. Μέσα στο αυτοκίνητο τα 45 λεπτά ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα. Ναι, 65. Ναι. Άμα καθόταν στο κάθισμα δεν θα φαινόταν ο πουλάκης. Έλα εδώ, αγάπη. Με τέτοια έλα, ζέστη. Σκότσι. Και επίσης η πρώτη-τελευταία σκηνή όπου φεύγει ο Όμηρος και ξαναπηγαίνει και τον κρατάει ο Ηλίας ο Μελέτης, που πρέπει σε συγκεκριμένα λόγια των ηθοποιών να κάνει συγκεκριμένα πράγματα ο Δίας. Εκεί χρησιμοποιήσαμε διάφορα τρικάκια. Τα παιδιά βοήθησαν πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Πολύ προσεκτικοί όλοι τους. Το κάναμε ακριβώς όπως έπρεπε και μπορώ να πω, χωρίς να έχω εμπειρία ιδιαίτερη, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και δεν μας δυσκόλεψε. Ήταν δύσκολη η σκηνή αυτή. Έπρεπε να συγχρονιστούν και οι τέσσερις που βλέπουμε στη σκηνή. Οι τρεις ηθοποιοί και ο Δίας. Κ. Κοκκινόπουλος, είμαι ευχαριστημένος από το Δία. Θα το ρωτήσουμε τον ίδιο, βέβαια. Καλά θα είναι να ρωτήσετε τον ίδιο. Φαντάζομαι πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Πάντως. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλουμε να συζητήσουμε επίσης, έτσι, ότι ένα σκύλος που μπορεί να έχει εκπαιδευτεί για φύλαξη ή σωματοφυλακή, έτσι δεν τα λέτε εσείς. Και αυτά. Ρεαλιστικά εκπαιδευμένο, για ρεαλιστική έτσι. Όχι, όχι σπορ, για το θεαθήνε, ας πούμε, για το σπορ. Θεαθήνε, ναι. Έτσι, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ισορροπημένος. Για μένα είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να κοιτάζει ο καθένας από πριν και θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά εάν το ζώο δεν έχει την απαιτούμενη ισορροπία πριν κάνει οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει να κάνει, δεν θα με ενδιέφερε η φυλή, το μέγεθος ή οτιδήποτε άλλο. Ένα ισορροπημένο ζώο, όσο μεγάλο και να είναι, είναι ελεγχόμενο, είναι προβλεπόμενο και δεν δημιουργεί κακές εκπλήξεις. Ένα ζώο που δεν έχει την απαιτούμενη ισορροπία, όσο μικρό και να είναι, μπορεί να δημιουργήσει πολλά δυσάρεστα και να βρεθεί σε δύσκολη θέση τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και κόσμος που δεν έχει καμία ευθύνη και που ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, εγώ είμαι απόλυτος. Εκεί δεν παίζουμε. Με τον ιδιοκτήτη και με έναν ενήλικα μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Με τα παιδιά δεν επιτρέπεται να κάνουμε και πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Η ισορροπία λοιπόν είναι το πάνω σε ένα ζώο, ειδικά όταν του ζητάμε να κάνει τέτοια πράγματα. Μας έχει βοηθήσει η τύχη και... Εδώ είναι με τα παιδιά. Ο Θεός να έχουμε ένα ζώο που είναι πραγματικά ισορροπημένο, είναι χαρακτηριστικό της φυλής. Γενικά, ακόμα και δείγματα της ράτσας, τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε άγρια, έχουν άρεστη σχέση με παιδιά.
Όχι μόνο με τα παιδιά της οικογένειας, με παιδιά γενικότερα. Γιατί προφανώς ξέρουν να κρίνουν ποιος μπορεί να είναι επικίνδυνος ή όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Έχουν άποψη. Ακόμα και σε τραβηγμένες καταστάσεις, δηλαδή που θα τον πατήσει ένα παιδί άγνωστο, που θα τον τραβήξει περίεργα, που θα τον πιάσει από κάπου που αν ήταν ενήλικας αντιδρούσε διαφορετικά. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα. Είναι μια εικονική απαγωγή ενός παιδιού. Να, τώρα. Εδώ, συγκεκριμένα της μίας μου κόρης, όπου φωνάζει και απλά το όνομά του και βοήθεια. Ο Δίας κάνει αυτό που βλέπουμε. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το πούμε μια κοινή διαδικασία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που θα δούμε τώρα και το λέμε όσο το βλέπουμε, ακριβώς μετά το σταμάτημα από τον ερεθιστή, θα δούμε... Ερεθιστής λέγεται ο κακός της υπόθεσης. Εισαγωγικά κακός. Εισαγωγικά δηλαδή. Θα δούμε εδώ περισσότερα από ένα παιδιά να πηγαίνουν πάνω στο Δία. Σημειωτέων δεν είναι όσα παιδιά βλέπουμε γνωστά του και να τον χαϊδεύουν σε μια κατάσταση ακριβώς μετά το κόκκινο. Άρα το σημαντικό εδώ είναι ότι ο σκύλος σε ελάχιστο χρονικό διάστημα περνάει από τη διάθεση διαδικασία. Της επίθεσης, ας πούμε. Διαχωρίζει, δεν περνάει, παραμένει εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε να ξανακάνει επίθεση τον κακό, εάν χρειαζόταν ή επέμενε, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να υπάρξει σύγχυση μεταξύ κακού και παιδιών που είναι δίπλα, άσχετα, ξαναλέω, αν είναι τα παιδιά της οικογένειας ή διερχόμενα ακόμα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα και έχουμε απόλυτη σιγουριά στην κρίση του. Και όχι σε τόσες ελεγχόμενες συνθήκες. Έχει δοκιμαστεί και σε αυτό. Αυτό όμως, Μιχάλη, επειδή το βλέπουμε τώρα εδώ και τα λοιπά, και μου έχει δημιουργηθεί και εμένα πολλές φορές η απορία. Προφανώς για να διδάξεις τον σκύλο σου να κάνει κάποια πράγματα, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Προφανώς. Τώρα, το θεωρητικό στάδιο ή το προπονητικό στάδιο, να το πω έτσι, είναι ένα κομμάτι. Αν συμβεί ένα πραγματικό γεγονός, θα αντιδράσει έτσι ο σκύλος ή θα κάνει αυτά επειδή βλέπει το ειδικό γάντι, ας πούμε, ή την ειδική στολή. Γι' αυτό διαχωρίζουμε λίγο το ρεαλισμό με το σπορ. Θεωρητικά το ζώο πρέπει να το κάνει. Πρακτικά, για να το κάνει, καλά είναι να του έχουμε δώσει όσο δυνατόν περισσότερες εμπειρίες. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το σκυλί δουλεύει στη βάση της εμπειρίας. Δεν μπορώ να έχω ένα ζώο όπως δεν θα μπορούσα να έχω και έναν άνθρωπο προφανώς. Να τον έχω σε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, να κάνει συνέχεια το ίδιο, στο ίδιο μέρος, με τον ίδιο άνθρωπο και να περιμένω ότι όπου αλλού και να βρεθώ, με έναν άγνωστο θα εκτελέσει το ίδιο. Εκεί μάλλον δεν θα εκτελέσει το ίδιο. Όσες επαναλήψεις. Αυτό προφανώς ισχύει για όλα τα πράγματα. Για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν υπακούει εντολές στο σπίτι, αν δεν το έχουμε μάθει ποτέ να υπακούει εντολές στο πάρκο. Προφανώς. Είναι πολύ πιθανό. Γι' αυτό και πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός και η διαδικασία της εκπαίδευσης. Το καλώδιο. Κερατά. Απόλλων. Έλα, πάρτο να, δεν πειράζει. Έλα, Απόλλων. Πήγαινε. Δεν θέλει. Του αρέσει που είναι στη τηλεόραση. Εντάξει, μπες πάρ' τον, έλα, δεν πειράζει. Έλα. Πρόσεχε το καλώδιο μόνο. Βάτς. Έλα, τον πήρες. Δία, εδώ. Έλα εδώ. Πήγαινε στο Θοδωρή εσύ. Δία. Πήγαινε στο Θοδωρή. Έλα. Μπράβο το αγόρι μου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικά σε αυτό το θέμα. Όλοι μας και να μην είναι τόσο ελαφρά την καρδία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λέξεις. Το μπαίνω και βάζω το ζώο μου σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλει προσοχή. Οι καιροί, όπως λέω εγώ, είναι δύσκολοι. Κακό αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Οι μεγαλύτεροι από εμάς μεγαλώσαμε διαφορετικά και σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς.
Μεγαλώσαμε σε αλάνες, μεγαλώσαμε τις πόρτες ανοιχτές και τα παράθυρα ανοιχτά και δεν είχαμε κανένα λόγο να φοβόμαστε ή να είμαστε κλειδαμπαρωμένοι. Όπως τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Σήμερα είναι αλλιώς. Ζητάει ο κόσμος σκύλους. Ζητάει ο κόσμος. Εκείνο που λέω εγώ χαρακτηριστικά είναι ότι το 1990, λίγο, ο κόσμος ήθελε ένα ζώο και επέλεγε να το εκπαιδεύσει στον ένα ή στον άλλο βαθμό, στο ένα ή στο άλλο επίπεδο. Κατά 99% χομπίστηκα. Είχαμε τη δυνατότητα, την οικονομική, είχαμε και το χρόνο, δεν είχαμε άγχος και λέγαμε μέσα σε όλη τη διαδικασία της ζωής μας ας έχουμε και ένα εκπαιδευμένο ζώο. Σήμερα, εν έτη 2015, και όχι μόνο, τα τελευταία χρόνια, αυτό έχει αντιστραφεί 100%. Ο κόσμος ζητάει να εκπαιδεύσει ένα ζώο από ανάγκη. Είτε αυτό είναι ανάγκη να έχει ένα ζώο συντροφιάς, να έχει ζώο καταρχήν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ζητάει να έχει ζώο από ανάγκη. Είτε αισθάνεται την ανάγκη να έχει μια συντροφιά, η οποία τον βοηθάει και να ξεσκάσει, να κάνει ένα περίπατο, να ηρεμήσει από το φόρτο της δουλειάς και την καθημερινή πίεση. Και σε καθήκοντα πάλι ασφαλείας, γιατί ακριβώς η εγκληματικότητα δυστυχώς έχει φτάσει στα επίπεδα που όλοι γνωρίζουμε. Και παρότι το οικονομικό υπόβαθρο της Ελλάδας τουλάχιστον δεν είναι αυτό που ήταν τότε, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για όλους. Θα υπέστε κάποιος ότι είναι πιο δύσκολο να. Είναι πολύ. Θεωρητικά να έχουν, ναι, έτσι. Αλλά εγώ βλέπω πάρα πολλούς που έχουν. Προφανώς είναι και οι λόγοι που λες εσύ. Έχουν και εγώ εστιάζω σε αυτό το λόγο ακόμα και. Και άνθρωποι που μέχρι πρότινος έλεγαν δεν πειράζει και είμαστε καλά και κλείνω την πόρτα μου και βάζω και μια πόρτα ασφαλείας, όλα καλά είναι. Είναι ένα μέτρο ασφάλειας παραπάνω, δηλαδή και ανεκπαίδευτος ο Δίας και όχι μόνο ο Δίας, ένα ζώο που φυλάσσει την οικογένεια. Το χώρο του θα το φυλάξει τέλος πάντων, ή θα σε ειδοποιήσει. Είναι αλλιώς εγώ που θα βρεθώ έξω από την πόρτα σου να μην ακούσω τίποτα και είναι τελείως διαφορετικό όταν θα βρεθώ έξω από την πόρτα να ακούσω και ένα γαβίσμα. Ακόμα και αν είναι ένα Yorkshire Terrier, όπως θα δούμε στη συνέχεια την συνάδελφο Τζέννη. Ακόμα και αν είναι ένα Yorkshire Terrier. Ακριβώς γιατί δεν το γνωρίζει κανείς τι είναι από μέσα. Και είναι και μια πολύ καλή. Μιχάλη, να σε διακόψω γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκτινίατρο, τον Γιάννη Μπάτσα, γιατί όπως θα έμαθες. Ο Σύφης ο κροκόδηλος δεν είναι πια το έμαθα. Ανάμεσά μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ δυστυχώς αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Αλλά για να πάμε στον κτηνίατρο, τον Γιάννη τον Μπάτσα, για να μας πει τι ακριβώς έγινε και γιατί κατά τη γνώμη του πέθανε ο Σύφης. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, δεύτερη εκπομπή που μιλάμε. Είχαμε ξαναμιλήσει όταν είχαμε προσπαθήσει να το πιάσουμε. Έτσι. Ακριβώς. Άκουσα λίγο την ερώτηση, είναι γιατί πέθανε το ζώο. Mm. Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανή. Πέθανε το ζώο πολύ απλά γιατί δεν άντεξε τις συνθήκες του χειμώνα. Είχαμε ένα πολύ σκληρό χειμώνα φέτος και μάλιστα μιλούσα με τον συνάδελφο τον Σάκη τον Καραΐσκο, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αποστολή για να πιάσουμε το ζώο. Και μας έλεγε ότι οι κριτικοί δεν θυμούνται τέτοιο χειμώνα τα τελευταία 40 χρόνια. Mm. Οπότε το ζώο δεν άντεξε στις καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι και μια απάντηση των όσων πιστεύανε ότι αφήστε το ζώο στην ησυχία του. Όταν λέγαμε ότι πρέπει να φύγει από εκεί γιατί δεν είναι το φυσικό του περιβάλλον. Είναι λοιπόν προφανές και αυτό. Και επίσης δείχνει και είναι και μια επιτυχία πιστεύω του κτηνιατρικού κλάδου, διότι γνώρισε και είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί το ζώο, που ήταν τελείως διαφορετική άποψη από αυτή που είχε πει ο κύριος Μπερά, ο γνωστός και κροκοδυλάκιας, ο οποίος έλεγε ότι θα μπορούσε να ζήσει και εκεί. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι περίτρανα ότι το ζώο δεν μπορούσε να ζήσει εκεί και ένα ζώο το οποίο δεν ζει στο φυσικό του περιβάλλον είναι καταδικασμένο για μένα αργά ή γρήγορα να πεθάνει. Όπως και έγινε. Ναι, προφανώς ήταν προκόβηλες το ζώο που δεν μπορέσαμε εμείς να τον πιάσουμε. Mm. Εάν είχαμε καταφέρει να τον πιάσουμε θα την είχε γλιτώσει.
Τώρα που έχει περάσει αρκετό καιρό και που σκεφτόμαστε πάρα πολύ την αποστολή, έχουμε μετανιώσει πάρα πολύ στο ότι όταν πήγαμε εκεί είχαμε μαζί μας, όπως έχω ξαναπεί, τον συνάδελφο, τον κύριο Ασμάνη, που είχε διδακτορικό στα εξωτικά, τον κύριο Διαμαντή, ο οποίος είναι κτηνίατρος με ειδικότητα στην ερπετολογία του Ουτρέχτη, και είχαμε και ένα ερπετολόγο μαζί μας, και του το λέω, τον κύριο Στραχίνη. Ο ερπετολόγος λοιπόν επέμενε με το που τον είδαμε να πέσουμε πάνω του και να τον πιάσουμε. Εμείς σαν γιατροί, εκεί ίσως τη στάσαμε, θέλαμε να σιγουρέψουμε την κατάσταση, γνωρίζοντας ότι είναι κροκόδυλος και ότι συνήθως δεν φεύγει ο κροκόδυλος, παραμένει στο μέρος. Ο ερπετολόγος επέμενε ότι όταν έχεις, επειδή κυνηγάς με τα σφύρια βέβαια, έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Έχει πάντα μία. Αν δεν το κάνεις αμέσως, εκεί οι απόψεις διήστανται, ότι κράτησε αυτή τη λογική ώστε να βγούμε και από τη λίμνη και να του επιτεθούμε και από την ξηρά για να τον πιάσουμε. Αυτό που δεν προβλέψαμε είναι ο ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος του ρίξανε πέτρες για να τον απομακρύνουμε, για να μην μπορέσουμε να το πιάσουμε. Ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε κι εμείς και τελικά ήταν το λάθος μας. Έπρεπε ίσως να επέμβουμε κατευθείαν. Αυτά. Πάντως κύριε Μπάτσα, όσοι ήλπιζαν ότι λόγω της παρουσίας, αν συνέβαινε έτσι, ήλπιζαν ότι λόγω της παρουσίας του ΣΥΦ, του κροκόδυλου, θα είχαν κάποιο οικονομικό όφελος, τώρα νομίζω ότι οι ελπίδες αυτές... Ναι, εκτός αν υπάρχει κανένας άλλος που αφήσει πάλι κανέναν και πάλι τρέχουμε. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Να μην ξεχάσουμε ότι ο ηλίθιος που άφησε τον κροκόδυλο κυκλοφορεί πάντα ανάμεσά μας, έτσι, το οποίο είναι πλέον ένα σλόγγαν, και ξέρουν και ποιοι είναι, και ποιος είναι μάλλον, συγγνώμη. Αλλά αυτό δεν είναι δικά μας υπόθεση. Δυστυχώς είχε ένα τέλος στο ζώο, το οποίο δεν ήταν καλό, αλλά ελπίζω να γίνει μάθημα για το μέλλον, ώστε να μην αφήσει κάποιος άλλος έξω, ένα άλλο ζώο, ένα φίδι ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάτσα, να είστε καλά. Χάρηκα. Και εγώ το ίδιο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Επίσης. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα, έτσι. Γιατί πολλοί παίρνουν εξωτικά ζώα. Εδώ δεν μπορούμε να χειριστούμε σκύλους, γάτες και εντυπωσιαζόμαστε από ένα κροκόδυλο ή ένα φίδι. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να το φιλοξενήσουμε πλέον και τα αφήνουμε στο φυσικό του, αυτό που θεωρούμε εμείς φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι το απόφευκτο, έτσι, και το λογικό. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να τιμωρούνται αυτές οι συμπεριφορές. Ναι, εφόσον βρεθεί ο ένοχος, γιατί είναι εγκληματικό. Θα μπορούσε, εκτός από το ότι κάνουν κακό στο ζώο, να διαταράξει και την φυσική ισορροπία της πανίδας. Φυσική ισορροπία, και γιατί όχι, ενδεχομένως χτυπάμε ξύλο, να υπάρχει κάποιο απρόοπτο δυσάρεστο. Γιατί κυκλοφορούσε κόσμος, στην Κρήτη είναι. Ναι, βέβαια, αν και λέγανε ότι ο συγκεκριμένος κροκόδυλος ήταν μικρού μεγέθους και δύσκολα θα προκαλούσε ζημιά, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Η ουσία είναι ότι το ΣΥΦΙ το χαιρετήσαμε, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Και όσοι πόνταραν ότι θα λειτουργούσε ως ατραξιόν για την περιοχή, που εν μέρη μπορώ να καταλάβω μια τέτοια λογική, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Χάσατε, κύριε. Ναι. Ναι, θες, ειδικά δείξτε το μας λίγο το κυδιόχαρτο, γιατί κάποιοι κριτικοί αντιμετώπισαν με χιούμορ, φαντάζομαι όχι για να προσβάλλουν τον ΣΥΦΙ, την κατάσταση. Δείξε μας το κυδιόχαρτο, έτσι όπου λένε ότι κυδεύουμε σήμερα από το φράγμα ποταμών Αμαρίου, τον ΣΥΦΙ τον κροκόδυλο, και παρακαλούμε όπως παραστούν για στενή φορά οι φωτογράφοι, οι δημοσιογράφοι, τα τοπικά και αθηναϊκά κανάλια, οι ταβερνιάριδες και άλλοι για τον ίστατο χαιρετισμό. Μάλιστα. Ζωή σε λόγου μας λοιπόν. Πάντως αυτό, Μιχάλη, για το ότι, που είπα πριν, ότι κάποιοι εντυπωσιάζονται και παίρνουν ένα ζώο, ισχύει και για τους σκύλους. Γιατί. Κατά βάση. Στον καφέ δυστυχώς που ήρθα μια μέρα και ήταν ο Δίας μαζί, και το αναφέρω για να σας δείξω ότι ήμουν παρόν σε κάποια γεγονότα, πάρα πολλοί εντυπωσιάστηκαν και ήρθαν και ρώτησαν τι ράτσα είναι, και αρκετοί από αυτοί ήταν έτοιμοι να αποκτήσουν ένα-δύο σκύλι, έτσι. Δυστυχώς είναι έτσι. Και λέω δυστυχώς γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς οι ίδιοι και να διαμορφώσουμε σε διαφορετική βάση την παιδεία μας πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάποιο ζώο και μέσα σε αυτό, με τη λέξη ζώο θα συμπεριλάβω ακόμα και πτηνά ενδεχομένως ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε, ναι. Πόσο δε μάλλον ένα μεγαλόσωμο ζώο,
που έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στη διαχείρισή του και διαβίωσή του μαζί μας, μόνο και μόνο γιατί μας άρεσε ή το έχει ένας φίλος ή το έχει κάποιος γνωστός ή ότι με οποιοδήποτε άλλο κριτήριο πλην και να μην σκεφτόμαστε μάλλον τι θα κάνει αυτό το ζώο αύριο, πού θα το έχω όταν θα χρειαστεί να φύγω, πού θα το έχω όταν πηγαίνω στη δουλειά μου, πόσο χρόνο χρειάζεται να το βγάζω βόλτα και να εκτονώνεται και να γυμνάζεται και όλα αυτά. Και φτάνουμε βέβαια να βλέπουμε καταστάσεις από το ΣΥΦΙ, καταστάσεις όπως τα πολλά, υπερβολικά πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία σίγουρα δεν φταίνε σε τίποτα, που υπάρχουν στην Ελλάδα και δυστυχώς είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό. Και όπως λέω σε αυτό, αν θέλεις να αποκτήσεις ένα σκύλο, δεν χρειάζεται να εντυπωσιάζεσαι από ένα σκύλο ράτσας, έτσι. Φυσικά και αν δεν το θες για συγκεκριμένο λόγο, τέλος πάντων, μπορείς να πάρεις είναι ένα αδέσποτο. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και επειδή μου είπες αδέσποτο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Μαρία Δρίζου, που είναι εθελόντρια στο Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας Κερατσινίου, γιατί γίνονται πάρα πολλά φιλοζωικά μπαζάρ τώρα το Πάσχα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά και να βοηθάτε τα αδέσποτα που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Πες μας δύο λόγια για το μπαζάρ που διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο, ώρα και πού. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως κάθε τρίμηνο το μπαζάρ μας το καθιερωμένο. Από 4 έως και 5 Απριλίου στο πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, στη Βόμβη 245, στην Νίκαια. Ώρες που θα ήμασταν εκεί και θα μπορεί ο κόσμος, οι οικογένειες, φίλοι, οι παιδιά να μας επισκεφθούν, είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί θα έχουμε πάρα πολλά κουταβάκια, τα οποία δυστυχώς σε καθημερινή βάση βρίσκουμε διάσπαρτα στους δρόμους. Και κάποια άλλα σκυλάκια τα οποία είναι αρκετό καιρό στο καταφύγιό μας και τα φιλοξενούμε μέχρι να βρουν τις καινούργιες οικογένειες. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο γενικότερα, βοηθάει ο κόσμος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο καιρό έχει υπάρξει μια αύξηση ενδιαφέροντος απέναντι στο θέμα του αδέσποτου, συζήτηση του αδέσποτου, αλλά αυτό δεν μας καλύπτει πλήρως, να σας πω για ποιο λόγο. Οι ανάγκες του σκύλου δεν είναι απλά να το αγαπάς, να το λατρεύεις, έχει την ανάγκη της καθημερινής του βόλτας, έχει τις συγκεκριμένες περιποίησεις, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένη η υιοθεσία ενός αδέσποτου σκύλου. Για να μην καταλήγουμε σε επιστροφές. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλο τον κόσμο. Μας ικανοποιεί το γεγονός βέβαια ότι υπάρχει ζήτηση, έτσι. Υπάρχει ευαισθησία από τους πολίτες. Απλά θα πρέπει να ξεκινήσουν και κάποια μαθήματα. Δηλαδή ουσιαστικά η φιλοζωία να μπαίνει από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών. Από τα μαθητικά τους χρόνια, εάν είναι δυνατόν. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί, λοιπόν, Μαρία, θύμισε μας πάλι πού γίνεται το μπαζάρ σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το μπαζάρ διεξάγεται Σάββατο και Κυριακή στη Φιβόν 245 στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Νίκαιας, στον πολιτιστικό πολυχώρο Μάνος Λοΐζος. 4 και 5 Απριλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, όσοι μένουν κοντά στην περιοχή και θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν να σας επισκεφτούν, να δουν και τα αδέσποτα ζωάκια που έχουν. Και μέσω του μετρό του Εργαλέου εξυπηρετεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά λεωφορεία που θα μπορεί και ο κόσμος και από άλλες περιοχές να μας επισκεφθεί. Θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε. Ωραία, Μαρία, σε ευχαριστούμε. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ να είστε καλά για το έργο σας. Και στους ανθρώπους που ξέρετε ότι αξίζουν πραγματικά να βγει προς τα έξω το έργο του. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φιλοζωικό μπαζάρ του Σωματείου Νίκαιας Κερατσινίου και φυσικά, έτσι, καθώς πλησιάζει το Πάσχα, αυτό το Σαββατοκύριακο διοργανώνονται και άλλα φιλοζωικά μπαζάρ. Αν έχουμε τις σχετικές φωτογραφίες να τις δείξουμε, Νίκο, έτσι, αφού οι εθελοντές του Σωματείου Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Stray.gr, σας προσκαλούν στο Πασχαλινό Μπαζάρ για τα Αδέσποτα Ζώα που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου στο Θυσίο Lofts Πειραιώς 123, απέναντι από την Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στάση μετρό Κεραμικός. Έτσι, αυτό είναι το Πασχαλινό Μπαζάρ του Stray. Επίσης, το καταφύγιο ζωγράφου σας προκαλεί στο μπαζάρ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Επίσης, το κέντρο Ρυθμός, οδός Γεωργίου Παπανδρέου και Μεγάλο Αλεξάνδρου στο Γουδί, έναντι του πάρκου. Ενώ ο Ζωοφιλικός Σύλλογος Περάματος και οι εθελοντές σας προσκαλούν στο Πασχαλινό Μπαζάρ που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο. Όλα τα μπαζάρ αυτά που αναφέρω είναι το Σαββατοκύριακο, να μην διαβάζω τα ίδια και τα ίδια. Στη λεωφόρο Σαλαμίνας 77, δίπλα από το Max Perry, στο Κερατσίνι από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Και φυσικά Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης
στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολη, συνοδό Γρηγορίου Αυξεντίου 2 στην Ηλιούπολη, πίσω από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Όποιος σας βολεύει, όποιο μπαζάρ σας βολεύει, πηγαίνετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους που βοηθούν τα αδέσποτα να κάνετε και μια καλή πράξη. Το έκανα και Σαρδάμ στο live. Λοιπόν, και να βοηθάμε τα ζωάκια, να βοηθάμε και τους συνανθρώπους μας, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Πες μου, λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να πω ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Δρίζου, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα αδεσποτάκια. Παράγουν πραγματικά έργο, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, θα πρέπει να βοηθάμε και από τη μεριά των επαγγελματιών. Δεν είναι σωστό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται διαχωρισμός διαχείρισης και συμπεριφοράς μεταξύ αδέσποτου παύλα ημίε μου και δεσποζόμενου παύλα καθαρόε μου. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα. Δυστυχώς, τουλάχιστον εγώ τα έχω δει και αυτά. Και όσοι ιδιοκτήτες βλέπουν ή έχουν, εκλαμβάνουν τέτοια συμπεριφορά από επαγγελματίες, καλά θα είναι να ενημερώνουν και δεν είναι και κακό να το λένε και παρά έξω, ώστε αυτοί οι επαγγελματίες να αποφεύγονται. Δεν είναι σωστό. Είναι ζώα και δεν έχει καμία διαφορά αυτό το σκυλί που θα βρει η κυρία Δρίζου στον δρόμο και θα το πάρω εγώ με αυτό το σκυλί που είναι τη τάδε φυλή και οτιδήποτε άλλο. Και πολλά αδέσποτα, οι μιαμάκια γίνονται καταπληκτικά φανταστικά, σκυλιά. Φανταστικά, φανταστικά. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε πολύ για το εκπαιδευτικό κομμάτι. Θέλω όμως να δούμε, Νίκο, αν το έχουμε, το βίντεο με το άλμα, που στο έχω αναφέρει χαρακτηριστικά, για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει ο Δίας. Το έχουμε? Πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι η Τζέννη μετά από αυτά τα πλάνα που είδε δεν θα θέλει να φέρει το σκύλο της μέσα. Έτσι, είναι αυτό που είπαμε για το ισορροπημένο σκύλος. Ναι. Πώς είναι ένα σκύλος τώρα εδώ, πώς ήταν έξω στον καφέ που τον είδα εγώ, πώς ήταν με τα παιδάκια και πώς μπορεί να γίνει αν έχει εκπαιδευτεί σωστά. Έτσι, γιατί αυτό που δεν είπαμε νομίζω πριν είναι ότι το να είναι κάποιο σκύλος ισορροπημένος δεν γίνεται ως διαμαγείας. Προφανώς και όχι. Έτσι, είναι θέμα ανατροφής και εκπαίδευσης. 100%. Η οποία αρχίζει από την ώρα που απογαλακτίζεται. Πρέπει να πούμε, χωρίς να μπούμε ενδότερα, από την ώρα που θα φύγει το μωρό, το κουταβάκι, από τη μαμά του. Είναι λάθος ο κόσμος να νομίζει ότι θα περιμένω να πάει 6, 8, 10 μηνών και τότε θα αρχίσω να δουλεύω με το σκυλί μου. Είναι τόσο λάθος όσο να περιμένω ότι το παιδί μου θα πάει 18 ετών για να πάει στο πολυτεχνείο ή στο πανεπιστήμιο και μέχρι τότε θα κάθεται σπίτι. Λοιπόν, Μιχαλή, μην ανοίξουμε το κομμάτι το εκπαιδευτικό, όχι, γιατί θα μας πάρει πολλή ώρα. Είναι κρίμα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά χρήσιμα πράγματα. Θα κανονίσουμε σε μια άλλη εκπομπή να αναφερθούμε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, που για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να κάνουμε στην ανατροφή του σκύλου μας. Για τα Yorkshire Terrier, ξέρεις τίποτα? Ξέρω ότι είναι φανταστικά ζώα. Είναι πρωτοξαδέρφια με τον Δία. Έχουν μια συγγένεια, όχι πρώτου βαθμού ακριβώς. Όλα τα σκυλιά μεταξύ του. Λίγο πιο μακρινή. Και θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό και ταιριαστό ζευγάρι, γιατί έχουν τόση διαφορετικότητα αλλά και κοινά χαρακτηριστικά
Παρότι έχουν τόσο μεγάλη διαφορά στο μέγεθος, που είναι εκπληκτικό. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει παρέα ένας Ασιάτης με ένα Yorkshire. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο για τα Yorkshire Terrier. Είναι στα αγγλικά, θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Και στη συνέχεια θα υποδεχθούμε την Jenny με την Bijou, ένα πανέμορφο Yorkshire Terrier. No problem. This dog is considered to be hypoallergenic. That's because they have human-like hair, not fur. Fur holds more dander than hair. Dander can irritate people. And here's another big word associated with this little dog. Pharyngeal gag reflex, where sometimes air goes rapidly up their nose like a reverse sneeze and momentarily makes them snort like a goose. This is usually a harmless event that's over in seconds. Meet the second most popular breed in the world, the toy and the terrier. Ladies and gentlemen, the Yorkshire Terrier. I love Yorkies. You know, it's the dog who's always sort of looking for trouble with other dogs. Napoleon complex type dog, a big dog in a little body. A Yorkie, they'll take on a big dog. They're very, very independent, feisty, intelligent, working little dogs. And talk about upward mobility. The Yorkie started in the cellar as a ratter, chasing rodents in factories in northern England, where their origin is traced. These dogs were bred to catch rats for the working class. And then they left the workforce for European high society and are now everywhere, like at this Yorkie meetup in Manhattan. I've had Yorkies since, you know, probably about 6, 7 years now. I've loved them since I was in college, and we have playgroups once a month. They're so much fun to cuddle with. Ποιο? Αυτή. Είναι το πιο κακομαθημένο σκυλί στον κόσμο ή... Είναι η πιο κακομαθημένη σκύλα στον κόσμο, το λέω εγώ, το λέω. Εγώ βλέπω πάντως ότι έχει πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Και εγώ θα διαφωνήσω μαζί της. Εντάξει, τι να κάνω. Φαίνεται, καταρχάς, φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται. Γιατί έχουμε το Δία μπροστά, παιδί μου, εδώ γίνεται χαμός. Νομίζω είναι το πιο μεγάλο και το πιο μικρό σκυλί. Είναι άψογη. Μα γι' αυτό ήθελα να σας παρουσιάσω μαζί για να φανεί η διαφορά, έτσι. Είναι εντυπωσιακή, νομίζω. Η διαφορά. Ναι. Πόσα κιλά είσαστε? Εμείς, εγώ. Όχι. Το σκυλί είναι 3-200, είναι λίγο παχιά για το μέγεθός της, αλλά εντάξει. Δεν τους χωρίζουν πολύ, 62 κιλά. Πόσα είστε εσείς? 65. 65 είστε εσείς, τρώτε πολύ, ε. Όχι, τρώμε λίγο, αλλά μας πιάνει. Α, ωραία. Είναι η ράτσα. Αγάπη μου. Είναι η ράτσα. Λοιπόν. Την Bijou. Bijou, η Λιλίκα, η Ζήκος. Τι, τρία ονόματα. Τρία ονόματα. Τι πάνε και τα τρία. Ζήκος γιατί? Ζήκος γιατί είναι σαν μικρό λυκάκι, δεν τη βλέπεις? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζει λίγο λύκο. Ξεκινούμε το σχέδιο όμως. Εντάξει, ναι, γιατί όχι. Λιλίκα γιατί δίνει πολλά φιλιά στο στόμα. Mm. Και Bijou γιατί, όπως βλέπεις, είναι ένα μικρό μπιζουδάκι. Πόσο χρονών είναι? Είναι 5 χρονών, παιδιά. Ίντρα. Μην τη φας, θέλουμε να την παρουσιάσουμε. Θέλουμε να παίξουμε. Θέλει να παίξει. Πιστεύεις ότι μπορούν να παίξουν όσο τα δύο σκυλιά? Μπορεί να την πατήσει. Φοβάμαι. Αλλά θέλει λίγο να τα προσέξουν στην αρχή, να μην τη φοβήσει. Όχι ότι θα παίξει άτσαλα, παίζει πολύ προσεκτικά. Αλλά δεν πάει να είναι ένα πολύ μικρό ζώο, οπότε πρέπει λίγο να το δείξει. Όταν βλέπει μεγάλα ζώα στο πάρκο η Bijou, πάει και τους γαυγίζει. Εδώ έχει απίστευτη συμπεριφορά και μπράβο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πολλοί που έχουν μικρό σώμα ζώα, σκυλάκια, φοβούνται. Συνήθως να τα αφήσουν με μεγάλο σώμα ζώα. Όχι, εγώ την αφήνω. Δεν τις κάνω τίποτα. Καμία εκπαίδευση. Ή αν φοβούνται, αν φοβάται το σκυλί, το παίρνουν αγκαλιά. Κάνουν πάρα πολλά λάθη. Γιατί είναι κακό να το παίρνει στα αγκαλιά του σκυλί, άμα φοβάται. Ναι, γιατί το επιβεβαιώνει το φόβο του, τη συμπεριφορά του. Αχα! Ενισχύει τη συμπεριφορά. Να στα πει αυτά ο Μιχάλης, όχι εγώ. Έτσι, ναι, πες, Μιχάλη. Έτσι ακριβώς, και φαίνεται ότι έχει σωστή συμπεριφορά από τη συμπεριφορά τη Bijou. Ναι. Η οποία. Το σύνηθες είναι ένα τόσο μικρό σώμα ζώο, όταν βλέπει ένα τόσο μεγάλο σώμα να τρέμει. Ναι, αλλά. Κάτι για το οποίο ευθυνόμαστε σε μεγάλο βαθμό εμείς. Δεν τρέμει. Πάει, σου λέω, στο πάρκο που πάει και στα Ροτβάιλερ και του γαβγίζει. Αυτό λέω. Ότι και είναι μια χαρά. Εγώ αγχώνομαι, λέω, θα τη φάει το Ροτβάιλερ. Τελικά δεν του δίνουν καμία σημασία. Εδώ βλέπω φωτογραφίες από τα διάφορα σκυλιά μου, σωστά. Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι η Bijou, προσπαθεί να πιει νερό από ένα ποτήρι. Άμα σα λέω ότι είναι κακομαθημένη, δεν βλέπετε. Αυτό είναι το δικό μου ποτήρι, πάει και πίνει από το δικό μου. Το άλλο σκυλάκι που είδαμε. Το άλλο σκυλάκι το είχα παλιά. Είναι στη ζωή, είναι μια χαρά. Είναι Bull Terrier.
Bull Terrier, κατάλαβες. Είναι από Pet Shop αγορασμένο που τελικά δεν βγήκε ποτέ Bull Terrier. Είναι και αυτό που έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, ότι αν θέλετε να αγοράσετε ένα ζώο, αν πάρετε από Pet Shop ή από το ίντερνετ, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε με κάτι σαν σκυλοράτσας, οπότε γιατί να μην πάρετε ένα δέσποτο, να σώσετε και μια ψυχούλα από τον δρόμο. Προέρχεται από γένα άλλου Yorkshire, το οποίο διασταυρώθηκε με μια πανέμορφη μανίλα και βγήκε αυτό το θεσπέσιο πλάσμα που βλέπουμε όλοι. Δείξε το πρόσωπό σου. Ναι, εσύ είσαι. Φαίνεσαι. Όχι, πού να φανείς. Είσαι πολύ χαμηλά. Πάρε την αγκαλίτσα να φανεί. Έλα, μιζού. Μιζού, στη μαμά. Έλα. Έχει ενθουσιαστεί, θέλει να έρχεται εδώ. Σ' αγάπησε. Γιατί Yorkshire ταιριέ, έτυχε. Ναι, γιατί ήταν Yorkshire, γέννησε το Yorkshire. Ναι, ρε παιδί μου, λέω γιατί εσύ πήρες το Yorkshire. Μου το κάνανε δώρο, τι να σου πω, δεν το θέλω. Ξέρεις τίποτα για τη φυλή. Ξέρω ότι κυνηγάνε ποντίκια. Σωστά. Σωστό. Αρουραίους μάλιστα. Ναι, η δικιά μου δεν είναι πολύ καθαρή, δεν ασχολείται με ποντίκια. Ξέρω επίσης ότι. Έχει ποντίκια σπίτι. Κανένα. Γι' αυτό. Το επιβεβαιώνω. Δεν τα πάει καθόλου καλά με τις γάτες, μάλλον τις βλέπει ανταγωνιστικά λόγω μεγέθους. Ενδεχομένως. Αυτά ξέρω, δεν είναι αρκετά. Αρκετά και πολύ αρκετά. Πάντως γενικά την παίρνεις μαζί σου, την έφερε σήμερα εδώ, δεν ξέρω, λόγω μεγέθους. Δεν την παίρνω παντού μαζί μου, όχι. Γιατί νομίζω ότι ταλαιπωρείται και αυτή. Και είναι και λίγο αντίθεση, όπως βλέπεις. Δεν είναι αντίθεση, μωρέ. Εντάξει, έχει γυρίσει όλο το στούντιο εδώ. Να μαντέψω ότι την αφήνεις και κάνει και πράγματα μόνη της. Και δεν είσαι συνέχεια, δεν την έχεις συνέχεια. Πράγματα κάνει. Μόνο σχολείο που δεν πηγαίνει μόνη της. Κάνει πάρα πολύ ωραία. Πάει στο πάρκο χωρίς δουλειά. Δεν έχει εξάρτηση από σένα, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, μία μικρή θέλει να κοιμάται μαζί μου. Προφανώς, εντάξει. Όλα τα σκυλιά μας αγαπάνε και θέλουν να είναι κοντά μας. Αλλά δεν έχει εξάρτηση με την κακή έννοια. Όχι. Να μην φεύγει από δίπλα και να αγχώνεται όταν κάποιος σε πλησιάζει, είτε είναι ζώη. Όχι, 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 δεν φοβάται τέλεια. Καθόλου. Είναι τέλεια. Είδες. Είναι τέλεια την κοριτσάκι. Εσύ πες τη γνώμη σου που τη βλέπεις πρώτη φορά. Εγώ σου είπα, που δεν είμαι ο ειδικός για να μιλήσω, με τη μικρή εμπειρία που έχω, νομίζω ότι η συμπεριφορά της ήταν άψογη. Δεν περίμενα. Δηλαδή, το πιο πιθανό θεωρούσα ότι θα μπει μέσα και θα αρχίσει να γαυγίζει σαν τρελή και θα απομακρύνεται κτλ. Και εδώ είναι πολύ σε θέλει κυρία. Κάπως. Με θέλει πολύ, ε. Ναι, όπως βλέπεις. Το έχω αυτό με τα σκυλιά. Κάτι έχεις. Θες να πήγαινε. Είναι και αλτική εντωμεταξύ. Πολύ. Και δεν κάνει αυτό από ό,τι ξέρω για αυτά τα σκυλιά. Ναι, γιατί επηρεάζουν τα ποδαράκια τους πίσω. Παρ' όλα αυτά. Και επίσης δεν ξέρω αν πρέπει να τη ζευγαρώσω. Αυτό είναι. Είναι φύλακας. Φύλακας. Δεν αφήνει. Άμα ακούσει την εξώπορτα, λύσα. Νομίζω πολύ περισσότερο από μεγαλύτερα σκυλιά. Είναι και το σημαντικό άλλωστε είναι να σε ειδοποιεί, γιατί περισσότερο παίρνω σκύλο για συναγερμό. Σημαντικό. Ναι, δηλαδή για συναγερμό σου κάνει. Αν τη θέλει να τη δοκιμάσει, σου τη φέρνω και μια βδομαδούλα το Πάσχα που θα λείπω. Σε ειδοποιεί πάντω άμα κάποιο είναι έξω από το σπίτι κτλ. Τώρα τη δυσκολεύει μόνο την κακομοίρα. Αφού τη αρέσει. Μιχάλη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω επίση, είναι σημαντικό όταν παίρνουμε ένα σκύλο φύλακα να τον έχουμε έξω ή μέσα στο σπίτι. Σημαντικό πω τι. Ως προς την ασφάλειά μας. Την ασφάλειά μας και την ασφάλεια, και την ασφάλεια του ζώου, προφανώς είναι καλύτερα να είναι μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι της άποψης ότι το ζώο, όπως και οι άνθρωποι βέβαια, πρέπει να έχουν εμπειρίες και να μπορούν να ζήσουν διάφορες καταστάσεις και όχι μία συγκεκριμένη. Τώρα για εμάς τους ανθρώπους είναι λίγο δύσκολο να πάμε προς χάρη της εμπειρίας να ζήσουμε σε μια σπηλιά, ενδεχομένως. Ναι. Αλλά θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα ζώα, ειδικά τα μεγαλύτερα και όχι την πιζού. Δεν είναι άσχημη ιδέα να μένει και λίγο έξω. Σίγουρα είναι απαραίτητο μέχρι κάποιο βαθμό να το πούμε γι' αυτό, όπως και για την πιζού, να την βλέπει ήλιος. Ναι. Έτσι, είναι σημαντικό. Είναι απαραίτητο για την υγεία τους. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα είναι μεγαλύτερη ασφάλεια και για την οικογένεια και για το ίδιο το ζώο να είναι μέσα στο σπίτι. Πρόσεχε με να γίνει. Δεν θα έπαιρνε ένα σκύλο σαν το Δία. Θα έπαιρνα, ναι. That's. Γενικά, ό,τι σκυλί νομίζω, that's. Όλα τα αγαπάω. Δεν μπορώ. Ό,τι να ήταν. Ναι, λέω, αν νιώθεις ασφάλεια με το μέγεθός του, αν θα μπορούσες να το χειριστείς. Ναι, δεν θα μπορούσα να το χειριστώ. Και επίσης, επειδή νομίζω θα το είχα πολύ κακομαθημένο, θα με έκανε ό,τι ήθελε. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να τα βρούμε. Αλλά κάτι γίνεται όπως βλέπεις εδώ. Ναι. Φυλάκια δίνετε εσείς στο στόμα. Όχι. Γιατί εμείς μόνο αυτό κάνουμε. Δεν δίνουμε καθόλου. Ο Ασιάτης γενικά δεν φυλάει. Είναι μια φυλή. Αλήθεια. Δεν φυλάει, ναι. Είναι περίεργο αυτό. Απαιτεί όμως χάδια. Απαιτεί χάδια. Το βλέπω. Απαιτεί χάδια, αλλά ναι. πολύ δύσκολα θα βρεθεί αντιπρόσωπος της φυλής. Να φύγει. Να κάνει ένα λάθος τώρα. Δεν την αφήσω, ορίστε. Δεν έχει σημασία. Ήντρα. Για πες, είχε το σκυλάκο τον προηγούμενο, πώς το λέγανε. Τον Bull Terrier, Μπάκα.
Μπάκα, Γρηγόρη. Είχε, όχι, είχε πολύ μεγάλη κοιλιά ροζ εκεί όταν είχε γεννηθεί και ήταν πολύ ροζούλη και τη λέγανε Μπάκα. Ακόμα τη λένε δηλαδή, απλά εγώ δεν. Με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Γιατί, γιατί είναι πρώην αγοριού μου αυτό το σκυλί. Εντάξει, και δεν με το... ρωτάς, δεν ρωτάς, ξανασυζητάω με ρωτάς, για τον Μπάκα. Δεν ξανασυζητάω για τον Μπάκα. Πάει ο Μπάκα. Κορίτσι ήταν. Για την Μπάκα. Κορίτσι ήταν και έκανε και πολύ παρέα με την Μπιζού. Και θα πηγαίνανε μια χαρά. Μια χαρά. Άλλα σκυλάκια είχες παλιότερα. Είχα και έχω, δηλαδή το έχει πάρει η μαμά μου και δεν το δίνει πίσω, ένα West Highland White Terrier. Φανταστικά ζώα. Ναι, πολύ. Αυτός είναι παιδιά που δεν πλησιάζει άλλο σκύλο. Αυτό γιατί συμβαίνει. Δηλαδή δεν θέλει να βλέπει κανένα άλλο σκύλο. Γαυγίζει, δηλαδή, κάνει επιθέσεις. Όταν μιλάμε για Terrier, το συνθετικό Terrier, ναι, κατά κανόνα, έχει, μας προειδεάζει και το έτσι είναι. Το είπες λίγο πιο... με ένα λίγο πολύ ενεργητικό και πολύ ιδιότροπο και ζώο. Mm. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει με Terrier, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα πράγματα και για εκτόνωση, πρέπει να εκτονώνονται κατά κανόνα. Έχουν προσωπικότητα, mm-hmm, πολύ δικιά τους προσωπικότητα και πολύ ψηλό ταπεραμέντο. Τα Westley δένονται πάρα πολύ, όπως και τα περισσότερα βέβαια, ακόμα περισσότερο τα συγκεκριμένα με τα αφεντικά. Να κάνω μια ερώτηση που θέλω. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω αν επιτρέπονται τα φιλιά στο στόμα με τα σκυλιά. Γιατί όλοι συχαίνονται. Πρόσφατα διάβασα μια έρευνα που έγινε, δεν θυμάμαι mm-hmm τώρα σε ποιο πανεπιστήμιο κτλ. Που λέει ότι τα φυτά, το σάλιο του σκύλου λειτουργεί σαν, εκτός από αυτό, ναι, λειτουργεί σαν προβιωτικό γιαούρτι. Με κάποιον τρόπο, ναι. Κάποια βακτήρια, τώρα δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, μην λέω χαζομάρες, mm-hmm, που υπάρχουν στα έντερα του σκύλου, ναι, είναι σαν, το, σαν τα βακτήρια που υπάρχουν στο προβιωτικό γιαούρτι. Εσύ, οπότε εσύ, αν φυλάς την Μπιζού, ναι, κάθε μέρα, στο στόμα, μέρα, θα είσαι μια χαρά. Έτσι λένε τουλάχιστον. Τώρα, δεν ξέρω. Εγώ θα πω αυτό που είπε ο Θοδωρής και εγώ το διάβασα. άποψη πιο συγκεκριμένη θεωρώ ότι έχουν κτηνίατροι. Mm-hmm. Ακριβώς. Το σίγουρο είναι ότι είναι ελάχιστες οι ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται από το ζώο, από το σκύλο συγκεκριμένα, mm-hmm, στον άνθρωπο. Και εγώ θα το κλείσω εκεί. Εσείς φυλάτε τα σκυλιά στο στόμα. Κοίταξε τώρα, εδώ, από ό,τι βλέπεις υπάρχει ένα άλλο μέγεθος στόματος. Βέβαια, δεν είναι για να φύγει. Και πολλά σάλια, όπως έχουν τα μόνο διαφορετικό από την Μπιζού, έχει έναν άλλο βαθμό δυσκολίας. Οπότε... Δεν το κάνετε. Το, και δε, το και δεν του αρέσει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω. Το κουτάβι το πρόβλημα, όχι, από ό,τι βλέπεις. Το είδα το κουτάβι, τρελάθηκε. Όση ώρα και ένα γαμπρό για την Μπιζού, όχι γαμπρό, παρέα. Γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ του να ζευγαρούν με τα σκυλιά μας, αν... Αν δεν έχουμε αν που δεν, να τα δώσουμε. Αν, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε mm-hmm που να τα δώσουμε, αν δεν ξέρουμε τους προγόνους τους, το mm-hmm γενεαλογικό δέντρο για ιατρικούς λόγους και γιατί να προσθέσουμε και άλλα σκυλιά στη μεγάλη δεξαμενή των τόσων σκυλιών. Άρα είσαι υπέρ της στήρωσης. Ναι, νομίζω πως είμαι και για, οι κτηνίατροι νομίζω συνιστούν και για ιατρικούς λόγους να στήρουμε τα ζώα μας. Έτσι. Τώρα οι απόψεις ίσως να δίστανται, δεν έχει σημασία. Εγώ νομίζω ότι είναι και ηθικό το θέμα, είναι ότι θα προσθέσουμε και, άλλα, και άλλο πληθυσμό ζώων στα τόσα σκυλάκια που ψάχνουν ένα σπίτι και γιατί να το κάνουμε αυτό, ας πούμε. Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Απλά για τα συγκεκριμένα αυτά εδώ, το μέγεθος της Μπιζού, ξέρω ότι επειδή είναι πάρα πολύ μικρά, δεν τα ζευγαρώνεις πολύ εύκολα. Πρέπει να βρεις ένα πολύ μικρότερο γαμπρό, κατάλαβες, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, τώρα που την έφερε στην εκπομπή, μπορεί να την είδε κάποιο. Αν την είδε κάποιο γαμπρό, μπορεί να μα τηλεφωνήσει, αν τη θέλει κάποιο. Και ο Δίας είναι γαμπρό. Α, ναι. Δεν ξέρω. Έχουμε άλλο χρονικό. Έχετε κάποια περιουσία. Τώρα δεν έχω. Είχα πριν δύο λεπτά. Εντάξει. Δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα φέρατε εδώ πέρα και την Μπιζού. Σε φιλοξενήσαμε για λίγο χρόνο, θα μα συγχωρέσει. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα έρθει μια περισσότερη. Την πανέμορφη Μπιζού, ευχαριστούμε τον Μιχάλη, ευχαριστούμε τον Δία, ευχαριστούμε και τον Απόλλωνα που βγήκε τώρα έξω γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Θα τα ξαναπούμε εμείς για το εκπαιδευτικό κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Pet Show και για απόψε με τον Δία, τον Μιχάλη, την Μπιζού, την Τζέννη, τον Απόλλωνα και εμένα. Καλό σας βράδυ.